Ισόπαλο το ντέρμπι μεταξύ της ΑΕ Αλεξάνδρας και της ΑΕΚ Βασίλων. Σάκης Παγούρας τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Σάκη, τι εντυπώσεις σου θέλαμε? Το πρώτο βήμα έγινε. Είμαι πεπισμένος ότι και οι τρεις οι ομάδες θα πάρουν την άνοδο. Εύχομαι και οι τέσσερις σε αυτές που θα πάμε για το μίνι πρωτάθλημα. Σάκη, λίγο να το εξηγήσουμε αυτό, αν θέλει. Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι δύο ανεβαίνουν στα μπαράζ κατευθείαν. Να πούμε ότι θα ανέβει και η τρίτη. Η προκήρυξη λέει ότι βγαίνουν δυόμιση ομάδες με είτε πέσει η ομάδα είτε δεν πέσει από την ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η τρίτη ομάδα που είναι της Αλεξάνδρειας έχει 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η τρίτη ομάδα από τον άλλο όμιλο, δεν ξέρω τι έγινε, μπορεί να έχει παράδειγμα 18. Εάν τελειώσει έτσι το πρωτάθλημα και τα μπαράζ, το μίνι πρωτάθλημα, τότε βγαίνει η τρίτη ομάδα από τον όμιλό μας. Δηλαδή, ο τρίτος καλύτερος βγαίνει από τον. Στο μίνι πρωτάθλημα, οι βαθμοί, πες μας λίγο, αν μεταφέρονται ή όχι. Μεταφέρονται οι βαθμοί και ξεκινάμε με. Εμείς ουσιαστικά με αυτούς τους βαθμούς που τερματίσαμε, η Αλεξάνδρεια με τους ίδιους και η Δόξα Βρυσακιού με τους ίδιους. Δηλαδή πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δεύτερη Δόξα Βρυσακιού. Πάμε στο παιχνίδι τώρα, ναι, Σάκη. Το παιχνίδι ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, ήταν ένα κακό παιχνίδι, θα έλεγα. Που ουσιαστικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Που στον πρώτο ημίχρονο είχαμε την καθολική υπεροχή. Από ένα ημίχρονο θα λέγω, Σάκη. Ναι, θα ολοκληρώσω και νομίζω ότι θα σε καλύψω. Στον πρώτο ημίχρονο είχαμε την καθολική υπεροχή, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις εάν μπει τον γκολ του Χάγκαν που είχε την κραυγαλαία ευκαιρία και μια άλλη ευκαιρία που είχαμε. Αν μπουν αυτές οι ευκαιρίες, τότε μπορεί να αλλάξει και η ροή του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς δεν εμφανιστήκαμε καν στο γήπεδο. Είπα τους ποδοσφαιριστές να δώσουν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν και μάλλον παρεμνεύτηκε και χάσαν και από αυτό που είχαν στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν κάκιστοι. Έπρεπε να χάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εάν πάρουμε συλλογικά το παιχνίδι, είχαμε από ένα ημίχρονο, είχαμε από δύο κλασικές ευκαιρίες. Οπότε, αν το πάρουμε έτσι, απλή λογική, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Τώρα εμείς ξεκινάμε με ένα μικρό αβαντάζ. Το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, πρέπει να φανούμε λίγο πιο πιστικοί από ό,τι ήμασταν σήμερα και γιατί είχαμε κακές στιγμές από πολλούς παίκτες, δεν είχαμε από έναν-δύο, από τα 7 ενδέκατα δεν είμαι ευχαριστημένος. Έγινε, Σάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ Βασίλων και με την και κάμερα το Έμβολο θα παρακολουθούμε. Και εύχομαι, επειδή εντάξει, δεν είναι ρατσιστικό, εύχομαι να βγουν όσες ομάδες μας δοθεί η ευκαιρία να βγουν από το μίνι πρωτάθλημα, μακάρι να βγουν όλες. Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Να είστε καλά, γεια σας. Ισόπαλο το παιχνίδι, τριαντάφυλλε σήμερα, η ΑΕΚ Αλεξάνδρειας στην δεύτερη θέση μαζί με τη Δόξα Βρυσακή, τερμάτισε την κανονική περίοδο. Θα θέλαμε να μας κάνεις μια γρήγορη ανάλυση του παιχνιδιού και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σήμερα ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, καθαρό, δυνατό, με αρκετές φάσεις και από τους δύο. Μπορώ να πω ότι είχαμε από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο και Βάσελ είχε μερικές ευκαιρίες καλύτερες από εμάς. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι ήμασταν σχεδόν μόνοι μας στο γήπεδο, κάναμε κλασικές ευκαιρίες. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα γκολ και ίσως το Χ να κρίνεται δίκαιο. Εγώ από αυτό που θέλω να πω, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, αλλά αυτό που είπα στη δικιά μου ομάδα ήταν ότι με αυτές οι φανείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και στο τέλος πιστεύω θα χαμηλάσουμε εμείς πρώτοι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.